I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shadow side kicked in my face. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι που μας θυμάται σήμερα με την παρουσία σας, φίλοι σκαχιστές, εφέτος ο Σύλλογος μας συμπλήρωσε 40 χρόνια λειτουργίας και επιτυχημένης πορείας στο σκαχιστικό χώρο. Με την ευκαιρία αυτή, και ας μου επιτραπεί να αρχίσω την ομιλία μου λέγοντας λίγα λόγια για την ιστορία του ομίλου. Η ιδέα για την ένδυση του σκαχιστικού περιστερίου γεννήθηκε το 1970 σε ένα φωτογραφείο της πόλης μας από τρεις φίλους που τους άρεσε να παίζουν σκάκι. Τον πρόεδρο του ομίλου Παναγιώτη Καλαθανασόπουλο και τα ιδρυτικά μέλη Μανώλη Κανελίδη και τον φωτογράφο Δημήτρη Λαναρά. Η υλοποίηση της ιδέας αυτής πραγματοποιήθηκε το 1970 άτυπα και το 1973 ο όμιλος εντάχθηκε στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία ως τακτικό μέλος της. Ο ΣΟΚ υπήρξε ο πρώτος σκακιστικός όμιλος στο Περιστέρι. Στο ξεκίνημά του, ο Σύλλογος φιλοξενήθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ Ατρόμητος επί της οδού Ραβινέ 1 μέχρι το 1973 και στη συνέχεια, με την υποστήριξη του τότε Δημάρχου, παραχωρήθηκαν δύο αίθουσες στο πνευματικό κέντρο του Δήμου, εκεί που βρίσκεται σήμερα το κλειστό γυμναστήριο και το γήπεδο μπάσκετ του Ατρόμητου, μέχρι και το 1986. Ακολουθεί η αναγκαστική μεταφορά μας σε ενοικιαζόμενη αίθουσα στη γωνία των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Δημητρακοπούλου. Και λόγω της ανεγέρσεως του κλειστού γυμναστηρίου έως το 1991, που μετά από επίμονες προσπάθειες του τότε Προέδρου του ΣΟΚ Αναστάσιου Παπαναστασίου και την αρρωγή του Δήμου Περιστερίου, ο ΣΟΚ αποκτά μόνιμη στέγη στην παρούσα αίθουσα. Εδώ ζήσαμε τις μεγάλες μας στιγμές. Ο Σύλλογος ανέπτυξε έντονη και πλούσια δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα, συμμετέχοντας ανελιπώς και σε όλες τις διασυλλογικές διοργανώσεις και τις δραστηριότητες της Ελληνικής Ομοσπονδίας, διοργανώνοντας σχολικά πρωταθλήματα, μαθήματα σκάκι σε σχολεία της περιοχής, μαζικές εκδηλώσεις, διάδοση του σκακιού, διεθνή τουρνουά, αγώνες μπλίτσι μπουτανέ, ενταγμένες σε προγράμματα του Δήμου σε συνεργασία με αυτόν. Ολοκληρώνονται οι ομαδικές διοργανώσεις της ΕΣΝΑ με τη συμμετοχή του ΣΟΚ στα πρωταθλήματα κατηγορίας κάτω των 16, με συμμετοχή 13 αθλητών και κατάταξη 11 σε 17 ομάδες, και κάτω των 12 ετών με συμμετοχή 11 αθλητών και κατάταξη 1 σε 28 ομάδες. Συνολικά στις ομαδικές διοργανώσεις συμμετείχαν 62 σκακιστές και σκακίστριες. Διακρίσεις σε ατομικές διοργανώσεις. Ο Ιωάννης Φακούδης Νεκτάριος παίρνει το αργυρό μετάλλιο στο πρωτάθλημα Αττικής Κάτω των 18 ετών με 5,5 βαθμούς σε 7 αγώνες και προκρίνεται στην Πανελλήνια τελική φάση. Ο Δημήτρης Στέφανος Κάζαγης στην ίδια διοργάνωση στην κατηγορία κάτω των 20 παίρνει το χάλκινο μετάλλιο με 2,5 βαθμούς σε 7 αγώνες και την πρόκριση στην Πανελλήνια τελική φάση. 11 παιδιά του ΣΟΚ συμμετείχαν στα νεανικά Αττικής που έγιναν στο εκθεσιακό περιστερίου με τον Πέτρο Μπαρσαλά να παίρνει μετάλλιο στην κατηγορία κάτω των 8 ετών. Το 24ο σχολικό πρωτάθλημα Αττικής στην πρώτη δημοτικού, ο Σγαρδάς Αντώνης βγήκε δεύτερος και πήρε την πρόκριση στους τελικούς Αττικής. Στην Β' δημοτικού, ο Πέτρος Παρσαλάς τέταρτος στους προημιτελικούς, ένατος στους τελικούς Αττικής και 27ος στα Πανελλήνια νεανικά που έγιναν στην Καλκιδική. Ο Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος κατετάγει 7ος στην προημιτελική φάση. Στην τέταρτη δημοτικού, ο Σκουλός Δημήτρης βγήκε 5ος και προκρίθηκε στους τελικούς Αττικής. Στην έκτη δημοτικού, ο Αναστασίου Σταύρος βγήκε 15ος και προκρίθηκε στους τελικούς Αττικής. Στα γυμνάσια, ο Μακρύς Νικήτας κατετάγει 16ος. Στα Λύκια, ο Ιωάννης Φακούδης Νεκτάριος κατετάγει 1ος στους προημιτελικούς και 10ος στην τελική φάση με πρόκληση στα Πανελλήνια.
στην Αγγελική. Και τέλος, πάλι ο Φακούδης παίρνει αργυρό μετάλλιο στο Open Τουρνουά του Παγκρατίου και αργυρό στο ανοιχτό τουρνουά τιμή στην Εθνική Αντίσταση που διοργάνωσε ο Σκαϊμιστικός Σύλλογος του Φυσιολάντρη στην Ίκαια. Συμπερασματικά, συνεχίστηκε η τάση που έχουμε τα τελευταία χρόνια με κύρια στοιχεία. Διεύρυνση του αριθμού των ενεργών αθλητών μας, ανωδική πορεία των νεαρών σκακιστών, στασιμότητα ή και κάμψη των μεγαλυτέρων. Αυτό εκφράζεται και στους πίνακες ΕΛΟ αξιολόγησης, παρότι δεν το χρησιμοποιούμε ως βασικό κριτήριο για την πρόοδο των παιχτών. Διοργανώσεις του Σο Περιστερίου. Διοργανώθηκε με επιτυχία το 4ο Σιμουλτανέ Παναγιώτης Τραντάλης, με τον Grand Maître Ιωάννη Κολαίδη να αγωνίζεται εναντίον 45 αντιπάλων και το Διεθνή Maître Παναγιώτη Πανταγό εναντίον 2 αντιπάλων χωρίς να βλέπει τη σκακέρα. Να θυμίσω εδώ ότι ο Παναγιώτης, που από εφάτος αποτελεί και πάλι παίκτη του ΣΟΚ, σε νεαρή ηλικία έχει αγωνιστεί εναντίον 13 αντιπάλων, αν δεν κάνω λάθος, Παναγιώτη, κατέχοντας το ρεκόρ αγώνων μπλάιτ στην Ελλάδα. Διοργανώθηκε με σημαντική επιτυχία το 4ο Παπαναστάσιο ανοιχτό τουρνουά, με τη συμμετοχή να ανέρχεται στους 110 σκακιστές και σκακίστριες έναντι 53 το 2011. Διοργανώθηκαν μέσα στο έτος 5 ανοιχτά τουρνουά με διεθνή αξιολόγηση στα οποία φιλοξενήθηκαν σκακιστές από πολλά σωματεία της Αττικής. Ένα πρωτοχρονιάτικο τουρνουά, το χριστουγεννιάτικο τουρνουά πρόσφατα με συμμετοχή 24 και 26 σκακιστών αντίστοιχα, καθώς και ένα εσωτερικό τουρνουά σε τρεις ομίλους, ενήλικες, κάτω των 16 και κάτω των 12 ετών, οι απονομές θα ακολουθήσουν αργότερα. Το Μάιο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ομίλου η προβολή της ταινίας σκακιστικού περιεχομένου με τίτλο «Αθώες κινήσεις», την οποία παρακολούθησαν πολλά παιδιά με τους γονείς τους. Προγραμματισμός για το 2013. Όπως κάθε χρόνο ο σύλλογός μας συμμετέχει και θα συμμετάσχει σε όλες οι σωματικές και ατομικές διοργανώσεις που προγραμματίζονται από την ΕΣΝΑ και την ΕΣΟ. Κλείνοντας, επιθυμώ να σας ευχηθώ και να σας προτρέψω να βγούμε όλοι από την εσωστρέφεια. Ας γίνουμε εμείς να πάψουμε να είμαστε εγώ. Υπάρχουν μέσα μας εγκλωβισμένες δυνάμεις, ας τις ανασύρουμε. Πείτε είμαι εδώ για σένα, είμαι πλάι σου, μείνε και εσύ κοντά μας. Ας γίνουμε τείχος. Ας πολεμήσουμε τη θλίψη, την απομόνωση, το πνευματικό και ψυχικό μαρασμό. Φέρτε τους φίλους σας στο σύλλογο, τα παιδιά σας, τους γνωστούς σας. Κάντε τον μεγάλο ισχυρό πολυπληθή. Να έχετε όσο μπορείτε συχνή παρουσία και συμμετοχή. Ο ΣΟΠ είναι ένα όχημα από αυτά που θα μπορέσουν να δώσουν αλλαγές και ανατροπές στη ζωή μας. Απλά οδηγήστε το. Στο πάνελ της κακέρας ας εξασκήσουμε την ψυχή και το μυαλό μας, ας δούμε και άλλες προοπτικές στη ζωή μας. Μπορούμε να γίνουμε πιο μαχητικοί, επίμονοι, οργανωτικοί, συναισθηματικοί, μεθοδικοί. Μην επιτρέψουμε να γίνουμε πιο για κανενός, παρά μόνο ο βασιλιάς του εαυτού μας. Ας μπούμε στο πνεύμα του παιχνιδιού, όπως αυτός μας καλεί, να κινητοποιήσουμε τη σκέψη μας και την καρδιά μας. Ας βάλουμε όλοι μας ένα μικρό λιθάρι. Ας κάνουμε τη σωστή κίνηση στη σκακέρα για να γίνει ο ΣΟΚ σπουδαιότερος και η ζωή μας καλύτερη. Ας ευνηδιάσουμε τον αντίπαλο με τη δική μας κίνηση. Κάντε μάτ στη θλίψη, την απομόνωση, την ψυχική και πνευματική φτώχεια. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά όλους όσοι βοήθησαν και στάθηκαν δίπλα μας. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, δύναμη, δημιουργίες και αγάπη στην καρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και από μένα, να σας το δει καλά. Το πιο σημαντικό, ο πρόεδρος άφησε για το τέλος. Αυτό το αγάπη στην καρδιά μας που είπε, θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό από τα σημαντικά που ακούσαμε. Ο ΣΟΠ, εγώ θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερα να λεγόταν, κύριε πρόεδρε, ο ΣΟΠ, οικογένεια σκακιστικού ομίλου Περιστερίου. Είναι μια οικογένεια εδώ πέρα και το ξέρουμε χρόνια. Εμείς στην πόλη έχουμε την τύχη να έχουμε ένα σύλλογο με πολύ βαθιές ρίζες στο κομμάτι που υπηρετεί. 40 χρόνια ένας όμιλος κατοικιστικός δεν τον συναντάς δύσκολα. Δεν τον συναντάς εύκολα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί επειδή τυχαίνει να γνωρίζω από εκείνα τα παλιά χρόνια που ανέφερε ο πρόεδρος και
αυτούς που υπηρετούσαν με πάθος και αυταπάρνηση το σκακιστικό όμιλο περιστερίου, όλοι ήταν άνθρωποι που παθιασμένοι για το άθλημα, βαθιά ριζωμένο μες στην καρδιά τους, με αγάπη, με πάθος και με μια λογική ότι δεν μιλάμε για έναν όμιλο, μιλάμε για μια οικογένεια. Αυτό το μετερίζει, το υπηρετούν και σήμερα αυτοί που κρατάνε τα γένια αυτού του ομίλου στα χέρια τους, όπως ο πρόεδρος και οι συνεργάτες. Είπε ο πρόεδρος με αγάπη στην καρδιά μας. Με αγάπη στην καρδιά μας, ο όμιλος αυτός υπηρετεί το άθλημα και το καλλιεργεί στα μικρά περιστεριωτάκια που είναι το καλύτερο περιστέρι. Όπως έχω πει κύριε πρόεδρε, γιατί το πιστεύω βαθύτατα, ότι αγαπητοί συμπολίτες, ότι το καλύτερο περιστέρι σίγουρα δεν είμαι εγώ. Το καλύτερο περιστέρι είναι τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, να τα χαιρόμαστε. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα συνεχίσουμε ως σημαία αυτό που λέμε ότι αθλητισμός και νιώκη, επιλογή μας πρώτη. Ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι η αιχμή του δόρατος σε μια εποχή που όλοι λένε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάποιοι λένε ότι το 2013 θα είναι μια χρονιά που θα φτωχύνουν οι Έλληνες, θα φτωχύνει η Ελλάδα. Προσωπικά, το έχω πει πολλές φορές, δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο γιατί είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι φτωχός δεν είναι αυτός που δεν έχει χρήματα. Φτωχός είναι αυτός που δεν έχει αρχές, αξίες και οράματα. Αυτός είναι φτωχός. Και εμείς εδώ στο Περιστέρι έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια κοινωνία συντροφική, φιλάδελφη και αλληλεγγύη. Στηρίζουμε λοιπόν με όλες μας τις δυνάμεις αυτές τις δύσκολες εποχές τέτοιες αθλητικές οικογένειες, τέτοιες αθλητικές κυψέλες όπως είναι ο σκακιστικός όμιλος Περιστερίου και ευχόμαστε πραγματικά με αγάπη στην καρδιά μας όλα τα παιδιά που απαρτίζουν την οικογένεια του σκακιστικού ομίλου Περιστερίου να είναι πρωτίστως καλότυχα και μετά καλή πρόοδο. Καλή χρονιά με υγεία, αισιοδοξία σε πείσμα των καιρών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αξιώνης Σταύρος. Κύριος Αξιώνης. Ο Σταύρος ήταν και συμμαθητής μου στο σχολείο. Τώρα πώς φαίνεται 10 χρόνια να είναι Αξιώνης. Από μένα δεν ξέρω. Γεια σας, Σταυράκη. Να σε καλά, να μην σε καλύτερη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Ο μικρός που είναι και γιος μου, ο κύριος Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος. Ανδρικόπουλος ο Κωνσταντίνος. Ναι, από κάπου. Μια σας βγάλω το άλλο. Ευχαριστούμε την κυρία Τσιώτα. Παρακαλώ τον Αριστείδη τον Κουντουβά να έρθει, που είναι καινούριος φέτος εδώ στο σύλλογό μας. Ο αντιδήμος κύριος Λύκος. Ο Πέτρος ο Πατσαράς, παρακαλώ. Και ο κύριος Θεοδωράκος, ο αντιδήμαρχος, ο Ιάσος ο Πετράκης. Ο τέταρτος, ο Ιάσονας. Μέχρι να έρθει ο Ιάσονας, να θυμίσουν ότι αυτά τα τέσσερα παιδιά κατετάει όπως οι μέρες του. Ισοβάθμισαν στην τρίτη θέση, αλλά μετά την άρση της ισοβαθμίας, δυστυχώς, αλλά και πάλι είχαν πολύ καλή επιτυχία και βέβαια κάτι άλλο που σκέφασα και θα τους το πω.
Έτσι, γιατί μπορεί να με θεωρούν υπαίτιο, δεν έχω ξεχάσει το Αλούφα Μπάρκ που υποσχέθηκα. Έτσι, δεν το έχουμε ξεχάσει. Δεν το έχουμε ξεχάσει. Θα σας πάω. Ή εγώ. Ή ο Ταμίας. Εγώ, ο παπάς του Πέτρο, ο παπάς του Ιάσου, θα πάμε οικογενειακό. Ο Ταμίας παίρνει και τα λεφτά. Εντάξει. Έτσι. Κύριε Πρόεδρε, να συγκρατεύουμε τα παιδιά. Να θυμίσω κάτι ότι αυτά τα παιδιά πέρσι βγήκανε πέμπτα. Φέτος πέρσι πέμπτα, φέτος τρίτος. Δηλαδή συνεχίζει. Μπράβο. Καλή πρόοδο. Τελειώσαμε με τα μικρά και πάμε τώρα στο εσωτερικό πρωτάθλημα. Και ξεκινάμε πρώτα με τους ενήλικες, την απονομή, την πρώτη την κάνει ο κύριος Κρός, ο κύριος Λαπατάς, ο Γιάννης Φακούδης. Τη δεύτερη απονομή παρακαλώ τον κύριο Βασιώτη. Ο Λέκας ο Μανώλης είναι δεύτερος. Κάτσε κύριο Σαμπάνη, μια φωτογραφία. Ο κύριο Σαμπαντακάκης είναι εδώ. Μας ακούσε, μάλλον δουλεύει. Ο τρίτος στο τουρνουάκι ως ενήλικες ήταν ο κ. Σταυρατακάκης, λόγω εργασίας, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορούσε να έρθει. Έτσι, μια φωτογραφία που κάνουμε. Εντάξει. Και τον πρόεδρο. Και τον πρόεδρο. Έτσι. Με βλέπετε κάθε μέρα. Παρακαλώ τον κύριο Καλένη, χορηγό της ομάδας. Τον δεύτερο τον κάτω από 12, το σκουλό το Δημήτρη. Είναι το δεκάρι. Ο σκουλός είναι το δεκάρι της ομάδος. Και πιστεύω να πάει καλά αύριο. Έτσι. Ναι, αύριο μάλλον. Και σήμερα να έχουμε να κοιμηθούμε νωρίς. Περιμένουμε λίγο. Οι μαμάδες. Ή και η μαμάδα, πρέπει να το βραθεί. Συγγνώμη, ευχαριστώ. Ναι, ναι. Και μας έχει μείνει και ο τρίτος παρέας, ο κύριος Πετράκης ο Ιάσονας. Πάρης από τον Ρόλιο, κύριε Καλέμιο. Πάλι. Ναι, σαν χωρικός των μικρών πιάσεων. Τελειώνει. Μπράβο, τα μάζεψες όλα. Λοιπόν. Έλα κι αν είναι που με λέω. Φωτογραφίες. Η μαμάς, ο παπάς. Μισό λεπτάκι μόνο. Να περάσει η ομάδα εδώ. Αυτά που δίνω πρόσωπο στην προσφορά του κύριου Καμπάνη. Ναι. Όχι, του συλλόγου. Του συλλόγου. Αν μας τα έδινε δωρεά. Α, του συλλόγου. Εκδόσεις κύριο Καμπάνη. Τα αγοράσαμε. Εκδόσεις. Να ευχαριστώ για την παρουσία, γιατί με ενημερώσα πριν λίγο, ότι εδώ είναι ο κύριος Πρέκας και ο κύριος Καλιάφας, Δημοτική Σύμβουλη του Δήμου Περιστερίου. Πρόεδρε, μια φωτογραφία, αν είναι εύκολο. Ναι. Τώρα, να κάνουμε αυτό που πάμε με τα παιδιά μαζί. Ναι, ας έρθουν όλα τα παιδιά. Παρακαλώ όλα τα παιδιά του συλλόγου μπροστά και ο Δήμαρχος θα βγάλουν μια μπροστά και όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά. Έλα, Τόνι, έλα. Να δείξουμε ποιοι είμαστε, να βγάλουμε και έξω. Ελάτε από εδώ, κύριε. Λοιπόν, ελάτε και ο... Ελάτε και ο χωρίστε. Αυτά είναι τα παιδιά μας με κάποιους εμείς που έχουν.